Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στα Eco News by Day. Περισσότερες από 60 χώρες έχουν αναφέρει ότι στηρίζουν την πρωτοβουλία για τριπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύως των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το τέλος της δεκαετίας και την απεξάρτηση από τον άνθρακα, όπως μετέδωσε σε αποκλειστικό δημοσίευμά του το πρακτορείο Reuters, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που ηγούνται της προσπάθειας αυτής, έχουν συγκεντρώσει την υποστήριξη εν ώψη της COP28, που θα διεξαχθεί στο Ντουμπάι από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου. Εκεί, στη μεγάλη συνάντηση για το κλίμα, θα είναι στραμμένα τα βλέμματα της παγκόσμιας κοινότητας. The climate is changing faster than our capacity to adapt. We are in the fight of our lives and we are losing. It is now or never. There is no planet B. Only immediate and drastic action will pull us back from the abyss. If working apart we are force powerful enough to destabilize our planet, surely working together we are powerful enough to save it. It is going to be hard, but humanity has done hard things before. إنه ليس مستحيلا. The fight against climate change will unite the world as one family. We have the collective capacity to transform. It's an opportunity for everyone to rise to the challenge of this moment. لأن مستقبل أولادنا وأحفادنا يعتمد على الخطوات التي نتخذها اليوم. And we must rapidly build the clean energy system of the future while we decarbonize the system of today. To do this, we must ramp up all new clean energies. That is why I have set a global goal of tripling renewable energy and doubling energy efficiency by 2030. Climate change does not recognize political divisions or national boundaries. It affects everyone, everywhere. Let's respect the science. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Έλεγχος στα νοσοκομιακά απόβλητα αλλά και μείωση των κλινικών πρακτικών που επιβαρύνουν το περιβάλλον μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση της μόλυνσης του πλανήτη. Αυτό τονίζεται από το επιστημονικό περιοδικό BMJ σε μια προσπάθεια να γίνουν τα συστήματα περίθαλψης πιο βιώσιμα. Ειδικότερα, ο περιορισμός των νοσοκομιακών αποβλήτων που περιέχουν νητρικό οξείδιο, η επιλογή επαναχρησιμοποιούμενων εργαλείων για κλινική εξέταση και η συνταγογράφηση χαπιών αντί για ενδοφλέβια φάρμακα είναι μερικές μόνο από τις επιλογές που μπορούν να κάνουν οι γιατροί για να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα των συστημάτων υγείας. Κυρίες και κύριοι, σας περιμένουμε στο επόμενο επεισόδιο Eco News by Day. Καλό σας βράδυ.